Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο Εργάνη στο Βύρονα και στην προετοιμασία της Δόξας Βύρονα. Μαζί μας ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Θανάσης Κορδογιάννης. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, η Δόξα Βύρονα είναι 2-2 στο πρωτάθλημα και στο κύπελο έχει προκριθεί στην επόμενη φάση. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα πράγματι. Και με μια τρομερή εμφάνιση την Κυριακή, το Σάββατο μάλλον, για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για γερά στο μάχη, θα πω. Και έχουμε το 3-3. Είμαστε πάρα πολύ καλά στην ψυχολογία μας και είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή, ένα τοπικό ντέρμπι. Με τον Αθηναϊκό, έτσι, στόχος θα είναι η νίκη. Προφανώς. Τώρα σε τέτοια ντέρμπι είναι ξεκάθαρο στόχος η νίκη. Είναι όμως από τα παιχνίδια που είναι τα περίεργα. Δεν παίζουν τόσο ρόλο οι τακτικές, δεν παίζουν τόσο ρόλο το πόσο έχεις δουλέψει. Είναι καθαρά σε θέμα δύναμης και το πόσο συγκεντρωμένος θα είσαι στο παιχνίδι. Ωραία. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είχαμε και εξάλλου πάρα πολλές προσθήκες. Γνωριζόμαστε με τα παιδιά από πέρσι. Είμαστε ο ίδιος κορμός. Αυτό ήταν και το κύριο χαρακτηριστικό μας που πάει καλά η ομάδα φέτος. Το ότι έχει κρατηθεί ο κορμός από πέρσι. Και το κλίμα είναι άψογο. Ελπίζουμε να συνεχίσει και έτσι. Η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Γιάννη τον Κουσάνα. Τον κύριο Γιάννη Κουσάνα, τον προπονητή, τον γνώρισα φέτος. Πάρα πολύ καλή συνεργασία μου και με τον Μαρίνα, τον γυμναστή μας. Πάρα πολύ καλή. Με τον φυσικοθεραπευτή, τον Νίκο. Γενικά πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μαζί με τις νίκες όλα έρχονται και δεν είναι μαζί και ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Πάντα είναι από πέρσι κοντά μας η διοίκηση. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Και αυτό φαίνεται, πιστεύω, από την άνοδο που πήραμε πέρσι και το καλό ξεκίνημά μας φέτος. Τι να περιμένουν οι φίλαθλοι της Δόξας Βύρονα από εσένα και από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Είναι πάντα κοντά μας και μας δίνουν δύναμη και στα εκτός. Δηλαδή, είμαστε η ομάδα με σχεδόν τον περισσότερο κόσμο στα τοπικά πρωταθλήματα. Να περιμένουν μια πολύ καλή πορεία από εμάς, πιστεύω, γιατί έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Και ας μείνουμε ταπεινοί και πιστεύω θα πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία στη συνέχεια, υγεία, να μην έχουν διακοπή στο πρωτάθλημα. Μακάρι, γιατί είναι και δύσκολη καιρή τώρα με τον κορονοϊό. Αν βρεθεί π.χ. σε μια ομάδα κρούσμα, βγαίνει εκτός όλο το πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο και να πάνε όλα καλά. Υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.